για το εγγυημένο εισόδημα που θα το επεκτείνει σε όλη τη χώρα η κυβέρνηση. Είδα μία διάταξη τώρα σε σελίδα 33 του νέου προεδρείου ακραίας βαρβαρότητας. Τα χρήματα για την επέκταση του εγγυημένου εισοδήματος, σας διαβάζω, σε όλη τη χώρα θα προέλθουν αποκλειστικά από τη συνολική αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας της χώρας. Προωθούν την κατάρτιση ίσως των κοινωνικών. Εσείς που θα τα βρείτε. Μα εκεί είναι το ζήτημα. Βέβαια. Εσείς υπόσχεστε, εγώ τους λέω αυτό που είναι το δύσκολο. Πέστε μου εσείς που θα τα βρείτε. Εδώ λέω θα καταργήσει κοινωνικά και αναπηρικά επιδόματα. Πέστε μου που θα τα βρείτε. Μα πέστε μας που θα τα βρείτε. Κύριε Μητρόπουλε, εμείς επειδή έχουμε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, είπαμε αυτό. Μπορεί να είναι λάθος. Πέστε μας την αλήθεια. Πέστε μας που θα τα βρείτε. Μπορεί να γίνεται πιο ήπιος. Συγγνώμη, όχι. Κύριε Μητρόπουλε, προς Θεού δεν έχει. Πολλοί τηλεθεατές. Την άλλη εβδομάδα το κυρίαρχο ζήτημα θα είναι το εγγυημένο εισόδημα. Και αναρωτηθήκατε πολύ καλά πού θα εξευρεθούν τα χρήματα για να επεκταθεί πέρα από τους 13 Δήμους. Και σας διαβάζω τη σελίδα 33 του νέου προϋπολογισμού. Μήπως δεν το κατανοήσατε. Από πόρους αποκλειστικά. Από τη συνολική αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Πάει για κατάργηση επιδομάτων. Αυτό θέλω να πω. Πέστε μας εσείς που θα τα βρείτε. Μα δεν είσαμε εμείς για εγγυημένο εισόδημα. Πέστε μας πού. Κύριε Μητσοτάκη, να σας πω εγώ. Παραδείγματος χάρη από τα 600 εκατομμύρια που οι πολυεθνικές αυτοκινητοβιομηχανίες φοροδιαφεύγουν. Τα 400 εκατομμύρια από το πετρέλαιο θέρμανσης εξίσωσης κίνησης. Από τα 600 εκατομμύρια. Ποιο είναι το πρακτικό και όχι. Από την πάταξη του Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Από τις μεταρρυθμίσεις και την πάταξη της διαφθοράς. Τόσο πολλά, κύριε Μιχελάκη. Κάποιος άλλος θα έλεγε 40 δις από τη φοροδιαφυγή. Από το κοινωνικό κράτος. Σας ευχαριστώ όλους.